πάμε στα ίδια θέματα, παραμένουμε μάλλον στα ίδια θέματα ή περίπου στα ίδια, γιατί θα μιλήσουμε αμέσως τώρα για ένα πρόγραμμα για απολυμένους και ανέργους επιχειρήσεων της περιοχής, ανέργους επιχειρηματίες δηλαδή, το οποίο θα υλοποιήσει ο Εμπορικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης. Το πρόγραμμα επιδοτείται από το Υπουργείο Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στοχεύει στο να προσδιοριστούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των απολυμένων, αλλά και στη συλλογή στοιχείων για την αγορά εργασίας. Στην υλοποίηση των προγραμμάτων συμβουλευτικής κατάρτισης απολυμένων αποκλάδων του εμπορίου προχωρά Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, συμμετέχοντας σε αντίστοιχο πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα αφορά απολυμένους, άνεργους στους κλάδους λιανικού εμπορίου, εμπορίας διακίνησης και συντήρησης αυτοκινήτων και κατασκευών δομικών υλικών. Αφορά επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους και ανέργους οι οποίοι είτε απολύθηκαν από επιχειρήσεις είτε γιατί κλείσαν είτε γιατί δεν μπορούσαν να συντηρηθούν. Απέραντη προϋπόθεση είναι η κάρτα ανεργίας. Γίνεται μέσω των ΚΑΕΛΕ. Το ΚΑΕΛΕ είναι, ας τα πούμε, τα ΚΕΚ της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου. Και επειδή οι ημερομηνίες είναι λίγο στριμωγμένες, το βάλαμε και περιμένουμε την έγκρισή του, διότι ήδη τρέχουν. Θα ξεκινήσουν άμεσα μέσα στο Δεκέμβριο τα προγράμματα ΛΑΕΚ. Είναι 5 προγράμματα ΛΑΕΚ για εργαζομένους σε εμπορικές επιχειρήσεις. Αλλά επειδή κάποιες κλείσανε, δεν υφίστανται, μπορούν οι ίδιοι αυτοί που θα ήταν εκεί να συνεχίσουν με αυτό το πρόγραμμα το οποίο θα εγκριθεί. Ελπίζουμε ότι θα εγκριθεί στη νέα χρονιά. Το πρόγραμμα επιδιώκει να συμβάλλει στον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών των απολυμένων του κλάδου, στην υποστήριξη των ενεργειών συμβουλευτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού και κατάρτισης και γενικότερα στην συλλογή στοιχείων σχετικά για την αγορά εργασίας και τις σχετικές τεχνολογικές εξελίξεις, όπως επίσης και στη διεύρυνση των διαφαινόμενων τάσεων της απασχόλησης και της αντιμετώπισης ανεργίας του κλάδου. Εμείς ως διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου, ό,τι πρόγραμμα τρέχει και ό,τι πέφτει στην αντίληψή μας, είτε από ενημέρωση προσωπική, ας πούμε, έρευνα των μελών του Συλλόγου, είτε από την ΕΣΕ, δεν αφήνουμε κανένα πρόγραμμα το οποίο θα μπορούσε να ωφελήσει έστω και έναν επιχειρηματία ή ένα εργαζόμενο στις εμπορικές επιχειρήσεις.